του. Μαλάκα δεν γίνεται, πρέπει να το θυμηθώ. Μαλάκα δεν έχω πρόβλημα σήμερα. Αλλά γενικότερα έχω πρόβλημα, αλλά σήμερα το έχω αρχίσει. Καλά, σήμερα έχω πάθει κεφαλικό ρε μαλάκα, δεν γίνεται το πράγμα. Καλησπέρα παιδιά σε όλους, σήμερα σε άλλο ένα βιντεάκι. Από ό,τι βλέπετε σήμερα θα ασχοληθούμε λίγο με το σύστημα διεύθυνσης. Θα αλλάξουμε από το BMW το παλιό που έχουμε, τις μπροστινές αναρτήσεις μαζί με τα άκρα, χωρίς τις ταγκάνες, δεν τις χρειαζόμαστε, και θα τις βάλουμε στο άλλο αυτοκίνητο, στο καινούριο, διότι αυτές είναι σε αρκετά καλύτερη κατάσταση. Θα δείτε βέβαια στη συνέχεια και πώς θα είναι η κατάσταση στα ήδη υπάρχοντα επάνω στο αυτοκίνητο που έχουμε. Και θέλω να σας πω, γιατί να μην σας κουράζω, έχω βγάλει εγώ ήδη από την άλλη πλευρά την μία ανάρτηση με τη βοήθεια του Ορφέα. Θα πάμε να τη δούμε. Λοιπόν, την έχουμε βγάλει λοιπόν. Εδώ είμαστε. Νάτι. Και αφού βγάλουμε και τη δεύτερη, θα έρθουμε εδώ, θα βγάλουμε τις ζάλες από το BMW, θα το σηκώσουμε στον αέρα και θα αρχίσουμε να βγάζουμε και από εδώ για να γίνει η αντικατάσταση. Θα καθαριστεί, θα φυσηχτεί και θα τοποθετηθούν σήμερα οι δύο αναρτήσεις με τα άκρα. Συνεχίζουμε. Όλο αυτό το σύστημα στηρίζεται από τρία σημεία και συνολικά δύο βίδες πρέπει να βγουν από τη ταγκάνα του φρένου, μία από την κρεμαριέρα και μία από το ψαλίδι. Συν άλλες τρεις από την πάνω πλευρά, μία, δύο, τρεις της ανάρτησης πάνω από το θόλο. Πάμε σιγά σιγά να τις ξεβιδώσουμε. Θα ξεβιδώσω πρώτα του ψαλιδιού. Θα δείτε σιγά σιγά τη διαδικασία. Είναι η δεύτερη φορά που την κάνω. Από εκεί με πέδεψε λίγο, γιατί αυτά κανονικά για να βγουν οι μπυλιοφόροι, οι μπύλες από το ψαλίδι και από την κρεμαριέρα είναι λίγο δύσκολο και χρειαζόμαστε ξορκαία. Για να βγει η μπύλια, η βίδα της μπύλιας από το ψαλίδι και από το άκρο, αυτά είναι πιεσμένα λόγω της πίεσης που έχει σφιχτεί η βίδα, έχουν σφίξει όλα μεταξύ τους και είναι πολύ δύσκολο να βγει. Θα δείτε συνέχεια πώς θα το κάνω εγώ, ίσως θα το κάνω λίγο με το καμινέτο με θερμοκρασία για να έχουμε διαστολή και να βγει πιο εύκολα. Πάμε σιγά σιγά να στρίψουμε το τιμόνι δεξιά για να έρθει το δισκόφωνο να στρίψει από την άλλη, μπορεί να γίνει και με τα χέρια. Ωραία, και τώρα σιγά σιγά θα το σηκώσουμε. Λοιπόν, έχουμε, όπως είπα και πριν, θα πάρω και το μικροφωνάκι να το δώσω στη θέση του, ελπίζω να ακούγουμε. Έχουμε πρώτα, βγάζουμε τις δύο βίδες της δαγκάνας. Μία πάνω, μία κάτω, δεν είναι τίποτα, τώρα δεν νομίζω πως δεν χρειάζεται να σας δείξω, μπορεί να όμως να βάλω καμία φωτογραφία κάπου εδώ να βλέπετε. Λοιπόν, είναι πολύ καλά σφιγμένες, θέλουν δύναμη να ξεσφιχτούν αυτές, όπως είναι φυσιολογικό και οι υπόλοιπες, έτσι. Πάμε, βρίσκουμε το νούμερο που είναι, 19. 19, παίρνουμε έναν αποστάτη να χρειαστεί και την καστάνια. Καστάνια, πώς θα λέω, κάπως αλλιώς δεν λέγεται. Και προσπαθούμε να την ξεσφίξουμε. Τώρα θα δείτε. Ξέσφιξε η πρώτη. Πάμε και στη δεύτερη. Βγήκε η πρώτη βίδα, κάτι βασικό, αυτά τα κάκια και τα φρένα γενικότερα είναι πολύ καρκινογόνα, ειδικά οι σκόνοι που έχουν πάνω, γιατί είναι από αμίαντο, αν δεν κάνω λάθος, και είναι εξαιρετικά καρκινογόνα. Γι' αυτό φοράω γάντια, πρώτα να μην χτυπήσω κανένα χέρι και Και προσέχουμε πάντα, αυτές οι σκόνες είναι εξαιρετικά καρκινογόνες, παιδιά. Μπορείτε να γουγκλάρετε, να ψάξετε και να το βρείτε. Βγήκε και η δεύτερη βίδα και τώρα ίσως χρειαστεί να ανοίξουμε λίγο τις σιαγόνες, δηλαδή τα τακάκια από μέσα, για να
για να γλιστρήσει, να ανοίξουν λίγο και να μπορέσει να βγει. Για να δούμε, θα χρειαστεί. Θα χρειαστεί. Οπότε φέρουμε ένα ίσιο κατσαβίδι και το φως μας. Τα τραγάκια είναι για πέταμα πάνε, οπότε δεν χρειαζόμαστε σε κάτι. Και θέλουμε λίγο ακόμα άνοιγμα. Και βγήκε. Την τοποθετούμε πάνω εδώ στο λαστιχάκι που έχουμε στα πλάγια. Να μην κρέμεται και μπορεί να κουμπεί κανένα λαστιχάκι. Και τώρα όπως βλέπετε, έχουμε αυτή εδώ τη βίδα. Για αρχή τη λύνουμε. Θα μας παιδέψει. Αυτή η βίδα θα μας παιδέψει, γιατί είναι πολύ καλά. Είναι πολύ καλά σφιγμένη αυτή που λέτε. Λιώξη. Δεν μπορούμε να το σφίξουμε γιατί είναι πάρα πολύ σφινωμένα. Οπότε χρησιμοποιούμε λίγο το μυαλό μας και τη φυσική. Φέρουμε το καμινέτο μας και ζεσταίνουμε λίγο το άκρο σε εκείνο το σημείο, χωρίς να κάψουμε από κάτω τα λαστιχάκια για το μπαλάκι. Πάμε! Προσέχουμε που καίμε, να μην ασχολούμαι εγώ το μουά μου που ξέφυγε λίγο. Το κρατάμε έτσι για 1,5 με 2 λεπτά. Κανονικά αυτή η διαδικασία θέλει ένα μηχάνημα που λέγεται εξορκέας. Και γιατί τώρα αυτή η λύση τώρα το να χτυπάμε το άκρο είναι η έσχατη λύση, έτσι. Είναι η επόμενη αγορά ένας εξορκέας. Πάμε. Το σβήνουμε. Σφυράκι σιγά σιγά και βγήκε. Νομίζω πως βγήκε. Να το, το βλέπετε. Έχουμε τη σαμφόρ βέβαια εδώ που κρατάει, αλλά τη δουλειά μας την κάναμε. Εδώ τώρα αντιμετωπίζουν το εξής πρόβλημα. Γυρνάει η βίδα μαζί με το παξιμάδι. Δηλαδή γυρνάει και η βίδα και το παξιμάδι από το κέντρο της μπήλιας. Οπότε τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση. Παίρνουμε πάλι το σφυρί. Το χτυπάμε λίγο από κάτω να ξανασφινώσει. Και σιγά σιγά και σφίγγει. Βγήκε. Τώρα το ξαναχτυπάμε λίγο πάνω το ψαλίδι. Και έτοιμο. Την ίδια διαδικασία κάνουμε και από αυτή την πλευρά. Νομίζω ότι αυτή η συγκεκριμένη δεν είναι πολύ σφινωμένη, δεν είναι πολύ σφιγμένη.
Οπότε δεν χρειάζομαστε ούτε αυτό. Να, δεν είναι σφινωμένη πολύ. Εδώ μπορείτε να παρατηρήσετε ότι όταν χτυπάω, δεν χτυπάω τη βίδα. Ας μου πείτε ότι είναι αυτή η βίδα. Δεν χτυπάω έτσι με το σφυρί. Βάζω ένα παξιμαδάκι, το παξιμαδάκι δηλαδή, το ξεσφίγγω μέχρι ένα σημείο, το αφήνω πάνω και ουσιαστικά χτυπάμε το παξιμαδάκι. Δεν χτυπάμε τη βίδα, γιατί άμα στραβώσουν στροφές δεν επαναφέρονται. Ειδικά αυτά τη μπύλια. Οπότε πάνε για πέταμα. Οπότε ξεριδώνουμε λίγο το παξιμαδάκι μέχρι να ανέβει το κεφαλάκι λίγο πιο πάνω από το παξιμάδι. Δηλαδή περίπου πως είναι αυτό εδώ. Και χτυπάμε το παξιμάδι. Ξαναλέω ότι αυτή είναι η έσχατη λύση, δεν την προτείνω, αλλά όταν δεν έχουμε εργασία και πρέπει να κάνουμε δουλειά μας, κάπως πρέπει να γίνει. Λύνουμε σιγά σιγά. Έχει λίγο δουλίτσα, αλλά αν κάνεις μία-δύο φορές, ξεθαρεύεις. Έχει βγει, όπως είδα παιδί, το χτύπησε και βγήκε. Βγήκε. Δεν χρειάζεται τώρα να σας δείξω κάτι άλλο. Να το. Το αφήνουμε στην άκρη. Και ξέχασα να πω πριν, έχουμε άλλη μια τελευταία βίδα. Φαίνεται εδώ, στην Ζανφόρ, πώς λέγεται αυτό, Ζανφόρ. Ζανφόρ, τέλος πάντων, εντάξει. Είναι νούμερο 17, οπότε πιάνουμε το 17 ή 18. Ναι, το βάζουμε από κάτω. Και ξεσφίγγουμε. Όχι, σφίγγουμε έτσι. Οπ, βγήκαν όλα. Είναι στον αέρα. Ορίστε, βγήκε και από το ψαλίδι. Ορίστε. Και τώρα, το μόνο που μας μένει, με ένα κλειδάκι. Θα μου δώσουν λίγο τα εργαλεία μας. Και τώρα, όπως είπα, με ένα δεκατριαράκι λύνουμε και μία, δύο, τρεις βίδες επάνω που είναι στον θόλο και προσέχουμε να μην πέσει στα πόδια μας. Και βουάλα! Βγήκε! Μαζεύουμε τώρα τα εργαλεία μας, σιγά σιγά να τακτοποιηθούμε, πάμε με την άλλη και συνεχίζουμε. Λοιπόν, συνεχίζουμε, έχουμε έτσι το τριαντάρι, θα βγάλουμε το καπάκι, θα βγάλουμε τη ζάντα και συνεχίζουμε τη διαδικασία όλη. Πάμε. Δεν θα σας δείξω εγώ και την από εκεί ρόδα, την από εκεί πλευρά, δεν χρειάζεται να το δείτε και να σας κουράζω τσάμπα. Λοιπόν, να πω σε αυτό το σημείο ότι αυτή η αλλαγή γίνεται, διότι αυτό το άκρο που έχω πίσω μου, G-stain, ελαττήρια, γενικότερα είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση από ό,τι είναι αυτή. Γι' αυτό γίνεται αυτή η αλλαγή. Πάμε και επίσης είναι και χαμηλότερο, δηλαδή τα ελαττήρια τα μπροστινά είναι πιο χαμηλά. Δηλαδή θα χαμηλώσει το αυτοκίνητο 5 πόντους. Βγάζουμε το καπάκι, βγάζουμε τη ζάντα και συνεχίζουμε. Βγάζουμε τη ζάντα, την αφήνουμε στην άκρη. Ωραία, να την τραβάμε. Και εδώ έχουμε το άκρο μας τώρα. Σε αρκετά χειρότερη κατάσταση, σε αρκετά άσχημη κατάσταση. Πριν συνεχίσουμε να πω κάτι, να συμπληρώσω κάτι που δεν το είχα στο πρόγραμμα, αλλά σκέφτηκα αφού έχουμε φτάσει μέχρι αυτό το σημείο και είναι εύκολο τώρα να αλλάξουμε και τα... Μαλάκα δεν γίνεται, ξεχνάω σήμερα τις ονομασίες. Τα... Πω μαλάκα... Τέλος πάντων, θα βάλουμε αυτά εδώ, είναι από μητρία, βλέπετε το κέντρο. Σε σχέση με το άλλο που θα βάλω μετά, θα σας δείξω και στο τέλος. Αυτό είναι πιο μέσα, δηλαδή πιο... Όχι, κάτσε, αυτό είναι το σωστό. Όχι, αυτό είναι το σωστό από αυτή την πλευρά. Είναι πιο, δηλαδή το, έρχεται το ψαρίδι πιο έξω και έρχεται η ρόδα πιο μπροστά. Βέβαια, μετά από αυτό θα χρειαστούμε και ευθυγράμμιση, οπότε θα το δείτε στη συνέχεια σε άλλα βίντεο. Θα πάμε και για ευθυγράμμιση του αυτοκίνητου, για ζυγοστάθμιση και ό,τι άλλο χρειαστεί. Λοιπόν, αυτό ουσιαστικά φέρνει, όπως είπα, το ψαλίδι πιο έξω. Οπότε το άκρο έρχεται λίγο πιο μπροστά. Έτσι αλλάζει λίγο και ο τρόπος οδήγησης. Είναι λίγο πιο καλός. Μα να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Γιώργο τον Σάλαρη, ο οποίος μου τα έφερε σήμερα.
Και τώρα θα κάτσουμε σιγά σιγά εμείς να, να βγάλουμε τα παλιά και να βάλουμε τα καινούργια, αφού θα βγει και όλο το άκρο και αυτά και θα είναι πιο εύκολο για εμάς. Συνεχίζουμε. Όπως είπα και πριν, βγάζουμε μία-δύο βίδες της δαγκάνας και τα υπόλοιπα σας τα λέω σιγά σιγά. Τώρα θα πάει ο Ορφέας να μου στείλει το τιμόνι δεξιά. Είναι ήδη δεξιά. Κοιτάει ρε. Όχι ρε, πού είναι κλειδωμένο. Συνεχίζουμε εμείς, παιδιά, για να μην σας κουράζω, θα κλείσουμε τώρα την κάμερα, θα δείτε στη συνέχεια την τοποθέτηση του... Μαλάκα, τι γίνεται, πρέπει να δημιουργηθώ. Μαλάκα, τα νεύρα μου. Λοιπόν, παιδιά, συνεχίζοντας, θυμήθηκα κιόλας κατά τη διάρκεια της εργασίας, πώς λέγονται αυτές οι μαλακίες. Cineblox, τα συγκεκριμένα είναι όπως είπα και πριν, Cineblox από μητρία ε30 και σε λίγο θα σας δείξω σε τι διαφέρουν, έτσι. Λοιπόν, το Cineblox τώρα για να βγει έχει δύο βίδες από κάτω. Πείτε ότι αυτό είναι το Cineblox. Είναι έτσι, έχει δύο βίδες από κάτω. Απλά τις λύνουμε και βγαίνει και τώρα επειδή έχουμε λύσει και το άκρο θα γυρίσει όλο το ψαλίδι κατά αυτή την πλευρά. Προσέχουμε πολύ και τη δαγκάνα, δεν κάνει κρέμεται. Γι' αυτό έχουμε βάλει το κουβαδάκι από κάτω για να... Πατάει. Βγήκε η πρώτη, την αφήνουμε από πίσω. Εδώ που φτάσαμε κανονικά τώρα πρέπει να αλλάξουμε όλο το ψαλίδι, να βάλουμε το παλιό μπέμπε, αλλά δεν βγάλει τα πάλι και εκείνα. Βγήκε. Γυρνάμε το συνεμπλό και βουαλά. Βλέπουμε ότι είναι σε άσχημη κατάσταση. Βλέπετε ποιες είναι οι διαφορές πλέον. Είναι ένα μπότο. Ένα μπότο σχεδόν πιο εξωτερικά και τώρα σιγά σιγά θα προσπαθήσουμε να βγάλουμε αυτό τώρα πώς βγει. Αυτό τώρα εδώ είναι γάμιση ο τρόπο. Καλά θυμόμουν εγώ και στο άλλο μπέμβε. Για να βγει. Θέλει βιασμό, μάλλον. Θα χτυπήσουμε το αυτοκίνητο. Λοιπόν, παιδιά, σε αυτό το σημείο θερμαίνουμε ελαφρώς το ψαλίδι για να μαλακώσει λίγο το καουτσούκ που έχει γύρω-γύρω. Πώς το πάμε, ξέχασα πάλι. Το. Θα το βάλω στο μοντάζ. Ναι, αυτό τέλος πάντων. Παράγεται, έχω πρόβλημα σήμερα. Αλλά γενικότερα έχω πρόβλημα, αλλά σήμερα θα το έχω παραχέσει. Για να μαλακώσει λίγο και να βγει πιο εύκολο, γιατί άλλη λύση δεν βλέπω. Είναι καουτσούκ αυτό το πράγμα, δεν βγαίνει, μα δεν θέλει να βγει, δεν βγαίνει. Με την καμία Παναγία. Μετά από 18 ώρες και 40 λεπτά περίπου βγήκε, βλέπετε σε τι κατάσταση είναι. Και το καινούριο. Τώρα για να μας κάνει τη ζωή μαύρη θα τοποθετήσουμε εδώ και εδώ λίγο λάδι και λίγο γράσο για να μπει πιο εύκολα. Κάηκα. Θα το αφήσουμε και λίγο να κρυώσει. Προσωπικέ. Με τη μία μαλάκα. Λοιπόν, παιδιά, για να σας εξηγήσω λίγο άμα έχω βάλει, όπως λέει ο Ορφέας, το λάθος, θα πάρω λίγο την κάμερα όπως είναι και θα δείτε ότι εδώ έχει δύο αυλάκια, τα βλέπετε, δύο ξεγκώματα. Αυτά δύο ξεγκώματα λοιπόν πάνε και μπαίνουν εδώ μέσα. Οπότε νομίζω καταλαβαίνετε ότι αυτό
Μπαίνεις το από εκεί. Μπαίνεις στην μεριά του συνοδηγού. Στην ρόδο δηλαδή του συνοδηγού, την πλευρά του συνοδηγού. Γιατί το άρα εμείς το βάλαμε. Να τα βαθουλώματα εδώ πέρα. Μπαίνουν στα, όπως είπα, στα ξεκόμματα αυτά που έχει το σασί ήδη. Και αυτό ήτανε. Βάζουμε τώρα σιγά σιγά τις βίδες. Λοιπόν, μπήκε το CineBlock, έσφιξε. Φέρε λίγο την κάμερα ρουφαία, αγαπητέ. Άστο, σε μένα, σε μένα. Να το, μία-δύο βίδες, το CineBlock λίγο προς τα έξω, ένα μπόντο περίπου 1,5 πόσο λέει το manual. Συνεχίζουμε. Βάζουμε ανάρτηση, βιδώνουμε τρεις βίδες πάνω, με τη βοήθεια του Γιάννη του Τοπάλοφ. Και συνεχίζουμε σιγά-σιγά. Γιάννη! Μου το σηκώνεις από κάτω λίγο. Ρε μαλάκα, δεν πιστεύω να βάζουν διαφορετικό. Πάμε. Γιάννη, σου πέσω πάνω να βάλω μια βίδα. Όχι να μου γαμίσει το μάξι. Ωραία, okay. Περίμενε. Ένα σαλικάρι. Σήκωσε. Μπήκε. Ωραία. Περίμενε, μην το κουνάς. Εσύ. Φέτε λίγο πιο μπροστά, λίγο πιο μπροστά. Περίμενε. Για να το σου πω, θα κάνεις λίγο πιο μπροστά εσύ. Κάτω λίγο μπροστά. Ωραία. Μπήκε. Έτσι, δεν καλή άποψη. Μπήκε. Άστο. Ευχαριστώ, Γιαννάκη. Αυτή, παιδιά, ουσιαστικά ήταν η διαδικασία. Δεν έχουμε να δείξουμε κάτι άλλο. Τώρα, θα βάλουμε, βασικά να βάλουμε να δείξουμε μέχρι και τη ρόδα, να το κάνουμε ολοκληρωμένο το βίντεο. Ακριβώς. Συνεχίζουμε. Οπότε, σηκώνουμε. Όπα. Συνεχίζοντας, ευθυγραμμίζουμε λίγο να μπει το... καλά, σήμερα έχω πάθει κεφαλικό ρε μαλάκα, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Έλα, συνεχίζουμε το βίντεο μας. Πάμε, Ορφέ, για στρίψτε το μόνη μία. Έχει έρθει μερικές μέρες μπροστά, ή όντως, λίγο ακόμα. Μαλάκα, στρίψτε το τιμόνι ευθεία. Επανατοποθετούμε τις δαγκάνες σιγά σιγά. Κάτσε, γιατί μου έχει βοήθεια τώρα. Κάνε το ευθεία το τιμόνι άμα μπορείς. Ωραία. Πατάς φρενό. Ναι. Όχι, πάτα ρε. Πατάω. Φρένο ρε. Φρένο πατάω. Ναι, φρένο πατάω. Πάτα το ρε. Τι. Πάτα. Πατάω. Φρένο. Ναι. Το μεσαίο. Ναι. Α, τώρα πατάς ρε μαλάκα. Τι λες ρε μαλάκα, τόσο λες πατούσα. Είστε μπροστά. Πάτε φρένο. Τώρα πατάω. Εσύ το διά, εγώ τσολώ και εγώ τι χαλάσαμε τίποτα. Τώρα δεν πατάω. Πάτα. Τώρα πατάω. Τώρα πατάω πολύ δυνατά. Το πατάω. Δεν πιάνει. Δεν πιάνει καλά το φρένο. Το γαμίσα, τώρα το άφησα. Είναι να πατήσει 2-3 φορές γιατί το έχουμε βγάλει. Μια πάτα, ναι πάτα, πάτω 2-3 φορές. Ωραίος, περίμενε. Ναι, τώρα. Το έσφιξε. Λίγο αυτό είναι το λεπτό, πώς το κάνει. Άστο. Για στρίψω τη μόνη από εκεί. Να δω για τυχόν είχα μια δαρροή τώρα. Όχι. Γίνα το κανονικά ευθεία και τα κατεβάζουμε. Λοιπόν, όπα εκεί. Τώρα παιδιά θα τα κατεβάσουμε. Κοίτα όμως, κοίτα απόσταση εδώ τώρα. Τρία δάχτυλα, ούτε τρία. Σχεδόν δύο δάχτυλα και πάμε και από εκεί, φέρνουμε το μάτι.
να δούμε ότι τρία δάχτυλα και έχει έρθει πιο μπροστά, οπότε αυτό σημαίνει θα χρειαστεί ηχοστάθμιση. Τώρα για την ανάπτυξη που είναι σηκωμένη, λογικά πρέπει να κάτσει. Πρέπει να δουλέψει, δεν έχουμε βγάλει. Μπήκε και το καπάκι, παιδιά. Αυτό ήταν το βίντεο. Αλλάξαμε ανάρτηση μαζί με τα άκρα. Βάλαμε από το άλλο αυτοκίνητο. Αλλάξαμε και τα συνεμπλοκ. Βγάλαμε τα εργοστασιακά και τοποθετήσαμε από μητρία Ε30 BMW. Τώρα θέλουμε λίγο να θα αλλάξουμε εννοείται και το ποκί. Και θα το πάμε καμιά βουτούλα έτσι να δουλέψει λίγο. Είναι ανάρτηση μπροστινή. Μήπως χαμηλώσει, γιατί στο παλιό BMW, αν πω το θυμάστε, ήταν λίγο πιο χαμηλό, ήταν περίπου 3 δάχτυλα. Οπότε, αν το δουλέψουμε λίγο, θα ξανάρθει θα ίσα του. Λοιπόν, αυτό ήταν το βιντεάκι. Ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να μην σας κούρασα. Ήταν μια μικρή διαδικασία για το πώς μπορείτε να βγάλετε και να βάλετε το άκρο με την ανάρτηση και τα συνεμπλοκ. Σφίγγουμε πάντα καλά όλες τις βίδες, να είμαστε σίγουροι 100%. Όπως εμείς, ας πούμε, δεν έχουμε βιδώσει πάνω τις τρεις, αλλά δεν τις έχω ξεχάσει, γιατί τις έχουμε βιδώσει. Τέλος πάντων, θα τα ξαναελέγξουμε άλλη μία. Αυτά, παιδιά, για σήμερα. Μείνετε συντονισμένοι στο κανάλι. Θα ακολουθήσουν και άλλα βίντεο με διάφορα άλλα πραγματάκια που έχουμε να κάνουμε. Αυτά. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μου. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Have you ever...